Κύριε Νικολάου, εσείς πώς βλέπετε αυτό το ζήτημα του κατά πόσον η σχέση αυτή μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας ήταν πάντα έτσι μια αμφίση, τους τελευταίους αιώνες. Έχουμε τώρα ένα ρήγμα το οποίο οδηγεί τη διαμόρφωση μια σχέση αντιπαλότητας βαθιάς. Κοιτάξτε, νομίζω έχει σημασία να πούμε το εξής. Πότε ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία της έντασης των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων των συγκρούσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος? Γιατί δεν ξεκίνησε χτες, ούτε ξεκίνησε η αντιπαράθεση του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον είπαμε, τη Ρωσία εχθές. Γιατί το ΝΑΤΟ εδώ και 15 χρόνια θεωρεί ότι η Ρωσία είναι ο στρατηγικός αντίπαλος και ως εκ τούτου προωθεί δυνάμεις, στρατεύματα στην Ευρώπη με στόχο να την περιορίσει. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι ακριβώς αποτέλεσμα του γεγονότος ότι πριν από 30 χρόνια ανατρέπεται η Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση, η οποία αποτελούσε εγγυητή και ήταν αποτέλεσμα της ύπαρξης της Σοβιετικής Ένωσης στο διεθνές δίκαιο, στο οποίο αναφέρονται υποτίθεται σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα το ΝΑΤΟ, και διασφάλιζε την ειρήνη. Κύριε Λαβανό, κοιτάξτε λίγο. Καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε το χρόνο να πάμε σε τόσο βαθιά ιστορικά δεδομένα. Δηλαδή, από τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν περάσει 40 χρόνια, 30 τόσα χρόνια. Τη Σοβιετική, τι είπα. Τη Ευρωπαϊκή. Ναι, δεν είναι διαλογικό. Όχι, ήθελα, ήθελα να πω τη Σοβιετική Ένωση. Και ότι έχουν περάσει 30 χρόνια και αυτή η κρίση είναι τωρινή. Και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αλλάξει πολύ τη ρητορική του. Δηλαδή, ξεκίνησε ως μία καταγγελία της Ουκρανίας ότι θα μπει στο ΝΑΤΟ. Πήρε διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει τώρα το μέλλον καμία προοπτική ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και χθες έφτασε μέχρι και του σημείου να απειλεί τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Δεν είναι αυτή η ουσία της σύγκρουσης, κύριε Νικολάου. Τα προσχήματα και από τη μία πλευρά και από την άλλη είναι πολλά και τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Η ουσία της σύγκρουσης είναι διαφορετική. Είναι μια σύγκρουση που γίνεται στο έδαφος της Ουκρανίας, ναι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία και από τη Ρωσία για την άλλη, για τις σφαίρες επιρροής, για τα μερίδια των αγορών, τις πρώτες ύλες, τα ενεργειακά σχέδια και τους δρόμους μεταφοράς. Αυτή είναι η ουσία της σύγκρουσης. Μα ήταν έτοιμος ο Nord Stream 2 να παρακάμψει την Ουκρανία, άλλο που το πάγωσε το σχέδιο επειδή εισέβαλε ο Πούτιν. Ήδη είχε βγάλει εκτός Ουκρανίας το φυσικό αέριο. Μα δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο, δεν είναι μόνο η επίγειη αγωγή της Ουκρανίας. Είναι πολλά πράγματα στην Ουκρανία. Είναι μέταλλα τα οποία είναι αναγκαία ακόμα και για τη στρατιωτική παραγωγή. Είναι αγροτικής παραγωγής, είναι μεγάλη βιομηχανία. Όλα αυτά δημιουργούν την ένταση και την οξύνουν σε σημείο που δεν μπορεί να λυθεί με διπλωματικές ή πολιτικές λύσεις. Και όταν δεν μπορεί να λυθεί έτσι, πάμε με την απαράδεκτη στρατιωτική επέμβαση και εισβολή της Ρωσίας, η οποία προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα με τον τρόπο που και αυτή τοποθετείται. Αυτό το απαράδεκτη που λέτε, ίσως είναι και λίγο το κλειδί της συζήτησης, διότι σε σχέση με τον ΝΑΤΟ, πράγματι αυτή η σύγκρουση έχει αρχίσει από την εποχή του Μπους και μάλιστα λένε ορισμένοι ότι είναι τα γεράκια εντός εισαγωγικών της Αμερικής, τα οποία έχουν ξεκινήσει, έχουν ανοίξει αυτόν τον ασκό του ρόλου, ο οποίος ξεκίνησε με την εισβολή στο Ιράκ, Αφγανιστάν, αντιπαλότητα ΝΑΤΟ. Και το παράδοξο είναι ότι αν δεις τα αμερικανικά μέσα, αυτά τα γεράκια τώρα στηρίζουν τη Ρωσία. Μα υπήρχαν πολλές φωνές που λέγανε ότι δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο σημείο. Το ερώτημα όμως ήταν, στο σημείο που έχουμε φτάσει, είναι χωρίς επιστροφή? Είπατε κι εσείς ότι αυτό είναι μια στρατιωτική εισβολή, απαράδεκτη, είναι πόλεμος. Κοιτάξτε, το είναι σίγουρο χωρίς επιστροφή. Το σίγουρο είναι, καταρχάς τώρα δεν μπορούμε εμείς να γνωρίζουμε πού θα κάτσει η μπίλια της αντιπαράθεσης. Δεύτερον, αυτό που εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή, σαν ΚΚΕ, είναι ότι είναι μια πολεμική σύγκρουση η οποία θα έχει απρόβλεπτα και σκληρά αποτελέσματα. Ακόμη παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αλλά νομίζω ότι το βασικό, και ας κλείσουμε με αυτό, είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει πάρει θέση. Και καλό θα ήταν, το λέω και σαν ένα σχόλιο, γιατί γίνανε χτες μεγάλες διαδηλώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρωσική Πρεσβεία, στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Και σήμερα γίνεται μια μεγάλη διαδήλωση στο Σύνταγμα Εργατική που έχει και τέτοια χαρακτηριστικά. Θα μπορούσατε να δείξετε και μερικά πλάνα. Γιατί ο ελληνικός λαός σήμερα καταδικάζει ένα πράγμα, γιατί η χώρα μας είναι βαθύτατα μπλεγμένη. Καταδικάζει την απαράδεκτη επέμβαση της Ρωσίας, αλλά υπογραμμίζουν ότι και το δίλημα δεν είναι η ΝΑΤΟ ή η Ρωσία. Ότι σήμερα
χρειάζεται να απεμπλακεί η Ελλάδα από αυτά τα επικίνδυνα σχέδια. Γιατί, και πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός, από την Αλεξανδρούπολη και τις άλλες βάσεις που έστησαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ ξεκινάει το στρατιωτικό υλικό για να πάει στο μέτωπο της Ουκρανίας. Από το Στεφανοβίκιο φεύγουν τα πολεμικά ελικόπτερα για να πάνε στην Πολωνία και σε άλλες επιχειρήσεις. Άρα, όπως η Ελλάδα σήμερα, αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Είναι θήτης σε αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις και στην όξυνση στην περιοχή, έτσι μπορεί να γίνει και θύμα. Άρα το βασικό σήμερα είναι αυτό. Δεν μπορείς να επιλέξεις μία πλευρά, γιατί την πληρώνουν οι λαοί, ο ουκρανικός λαός, ο ρωσικός λαός, δεν έχουν κανένα συμφέρον για το αν θα κυριαρχήσουν στην αντιπαράθεση τα ρωσικά ή τα αμερικανοευρωπαϊκά μονοπόλια του φυσικού αερίου και από πού θα περάσουν οι αγωγοί. Αυτοί θα χύσουν το αίμα τους. Άρα δεν μπορείς να πας με αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται απεμπλοκή. Χρειάζεται να γυρίσουν πίσω τα στρατεύματα της χώρας που υπηρετούν εξού, κανένας στρατιωτικός ή αξιωματικός. Χρειάζεται να δημιουργηθούν προποθέσεις να φύγει η Ελλάδα από αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς, γιατί αύριο μπορεί να την πληρώσει ο ελληνικός λαός. Εξάλλου, η ρωσική πλευρά έχει πει πολλές φορές ότι είναι στόχοι οι βάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων και του ΝΑΤΟ στο ελληνικό έδαφος. Είναι πολύ ξεκάθαρη η θέση σας, κύριε Λαβάνο. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.